Ήμουνα διευθυντής στο 6ο Επαγγελματικό Λύκειο Αθηνών. Έχω 3 πτυχία και 2 μεταπτυχιακά και από τις 22 Ιουλίου είμαι σε διαθεσιμότητα. Μαζί με άλλους 2.500 καθηγητές εκδιωθήκαμε με τον πιο βίαιο τρόπο από τα σχολεία μας. Από αυτούς τους 2.500, 222 είναι σε διαθεσιμότητα. Την ίδια μέρα όμως, και αυτό δεν το γνωρίζει καλά ο κόσμος, εκδιώθηκαν με τον πιο βίαιο τρόπο 20.000 μαθητές από τα σχολεία τους. Πώς έγινε αυτό? Κατάργησαν 102 επαγγελματικές σχολές και κατάργησαν και τους τομείς υγείας, πρόνοιας, εφαρμοσμένων τεχνών και αισθητικής κομιτικής από τα επαγγελματικά λύκεια και τις ΕΠΑΣ. Φτάσανε μάλιστα στο σημείο, καταστρατηγώντας και αυτόν ακόμα τον αντιεκπαιδευτικό νόμο που ψηφίστηκε το Σεπτέμβρη, που ρητά αναφέρει ότι πρέπει να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις. Φτάσανε στο σημείο μαθητές που είχαν γραφτεί από τον Ιούνιο στη Β' τάξη του τομέα υγείας. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας 26 Σεπτεμβρίου, φτάσανε λέω στο σημείο να τους πούνε: δεν μπορείς πια να σπουδάσεις αυτό που ήθελες, αυτό που ονειρεύτηκες, αυτό που επιθυμεί η ψυχή σου. Αλλά τους κάλεσαν να αλλάξουν τομέα με τον πιο βίαιο τρόπο. Το έγγραφο εστάλει 26 Σεπτεμβρίου και τους καλούσαν με τον πιο βίαιο τρόπο να αλλάξουν τομέα και να πάνε μηχανολογίας, πληροφορικής, οικονομίας κλπ. Επίσης, θα ήθελα να καταγγείλω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον απόλυτο παραλογισμό που γίνεται στις μέρες μας. Αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας της δικής μας είναι ότι αυτή τη στιγμή στη γάμα τάξη του επαγγελματικού λυκείου και στη β' τάξη των επαγγελματικών σχολών δεν γίνεται στις πιο πολλές σχολές και στα λύκεια δεν γίνεται μάθημα, ειδικά στους τομείς υγείας πρόνοιας. Ενώ εμείς καθόμαστε στα σπίτια. Δηλαδή, οι μαθητές δεν έχουν καθηγητές να κάνουν μάθημα και εμείς είμαστε στα σπίτια. Επίσης, αυτές τις μέρες προκήρυξε θέσεις για ορομήσιους καθηγητές στα ΙΕΚ. Τη στιγμή που εμείς που καθόμαστε στα σπίτια μας και είμαστε σε διαθεσιμότητα, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στα ΙΕΚ. Εμείς ζητάμε λοιπόν να σταματήσει ο εμπεγμός από το Υπουργείο, ζητάμε να απορροφηθούν άμεσα όλοι οι συνάδελφοι στις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας. Θέλουμε μία θέση για κάθε διαθέσιμο, να μην απολυθεί κανείς δεν περισσεύει, αλλά βέβαια η πλήρης δικαίωση των αγώνων μας θα είναι όταν μαθητές και καθηγητές θα ξαναγυρίσουμε στα σχολεία με την επαναλειτουργία όλων των τομέων. Αυτό που έγινε το καλοκαίρι ανέδειξε με το πιο καθαρό τρόπο την κοινή μοίρα καθηγητών, μαθητών και γονιών. Γιατί την ίδια μέρα απολύσανε και καθηγητές και μαθητές. Το κοινό μας σπίτι είναι λοιπόν το δημόσιο σχολείο. Εμείς λοιπόν μαζί με όλους τους συναδέλφους μας, μαζί με την ΟΛΜΕ κλπ. Θα αγωνιστούμε για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του παιδιού να μπορεί να σπουδάζει χωρίς δίδακτρα. Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο και είμαστε σίγουροι ότι με τους αγώνες όλου του λαού θα ξαναγυρίσουμε μαθητές και καθηγητές στα σχολεία μας.